Νότι οι άνεμοι που ξεπέρασαν σε ένταση τα 8 μποφόρ σάρωσαν τις βόρειες περιοχές της Κρήτης, με τον αποχώρο να αναπλήττεται περισσότερο, μετρώντας ζημιές στην πλούσια πλάστησή του και στο φυτικό κεφάλαιο. Πάνω από 11 μποφόρ αέρας πλήττει τον αποκόρονα. Με αποτέλεσμα σε όλα τα μήκη και πλάτη του αποκόρονα να έχουμε πτώσεις δέντρων και να έχουμε αποκοπή της κυκλοφορίας. Στα Χανιά οι μέγιστες ρηπές ανέμου καταγράφονται σε περιοχές του αποκόρονα. Στον Καβρό, τη Γεωργιούπολη, τις Καλύβες, το Καλαμίτσι και τις Βρύσες έπεσαν δεκάδες δέντρα από τους θυελώδεις ανέμους. Μέχρι τις 10 το πρωί η πυροσβεστική υπηρεσία Βρυσών είχε ήδη παρέμβει σε 10 περιπτώσεις για κοπές δέντρων και απομάκρυνσή τους από το οδόστρωμα. Σε δεκάδες άλλες κινητοποιήθηκαν συνεργεία του Δήμου και ιδιώτες. Συνεργεία του Δήμου Αποκορών, από ιδιώτες της περιοχής, από το συνεργείο των εθελοντών Αποκορών, από την πυροσβεστική. Είμαστε επιποδός και εξομαλύνουμε τα πράγματα. Πάνω από 100 δέντρα έχουν πέσει στον Αποκορώνα. Η κατάσταση όντως είναι επικίνδυνη και συνιστούμε σε όλους τους πολίτες, όταν έχουμε τέτοια καιρικά φαινόμενα, να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και να προστατεύουμε τις περιουσίες μας. Οι θυελώδεις άνεμοι προκάλεσαν ζημιές και σε ελαιοκαλλιεργίες. Χωρίς ρεύμα έμειναν από τα ξημερώματα και μέχρι το μεσημέρι ολόκληρα χωριά του Δήμου Αποκορώνου, καθώς από την πτώση δέντρων καταστράφηκε μέρος του δικτύου ηλεκτροδότησης. Από συνεργεία της ΔΕΗ καταβάλλεται μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου να αποκατασταθεί το ρεύμα, μιας και έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στο μισό από κόρονα περίπου, από τις Βρύσες μέχρι και τους Αρμένους. Μικρότερης έκτασης προβλήματα σημειώθηκαν στους δήμους Κισάμου, Πλατανιά, όπως και σε όλο το βόρειο τμήμα του νησιού, όπου εκδηλώθηκαν ισχυροί έως θυελώδεις νοτιάδες.